κύριε Προδρόμου. Καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα έχουμε έρθει στην αίθουσα Φιλοξένεια για να υποβάλουμε και επίσημα τις υποψηφιότητες μας ως ενεργοί πολίτες κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών. Σήμερα συνεχίζουμε έναν αγώνα ο οποίος έχει αρχίσει το 2021 βασιζόμενο σε τρεις λέξεις, σε αρχές, σε αξίες και ιδανικά, λέξεις οι οποίες μας κρατούν ενωμένους και δυνατούς, και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα ακόμα μια φορά, και αυτή τη φορά θα είμαστε οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτών των εκλογών. Για μας οι ευρωεκλογές κρίνονται σε δύο σημεία. Καταρχάς, θα θέσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να χτυπήσουμε το 3,6% για να δώσουμε βροντερά το παρόν μας στο Εθνικό Συμβούλιο της χώρας. Για αυτά τα παιδιά που βλέπετε δίπλα μου γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της λέξης Εθνικού Συμβουλίου, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά και γνωρίζουν ότι η ασφάλεια των πολιτών είναι πρώτης της σημασίας. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η δική μας απόφαση και δύναμη θα δοθεί στις 9 έκτου, διεκδικώντας το 7,5%, το οποίο είναι αυτόν με τις απώλειες των δύο μεγάλων κομμάτων που πραγματικά θα μας δώσει τη δύναμη και την όθηση να είμαστε εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αυτά τα παιδιά που βρίσκονται δίπλα μου, αυτοί οι νέοι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταχθεί σε έναν αγώνα κυνηγώντας το μέλλον των πολιτών, της πολιτείας αλλά και της ίδιας της πατρίδας μας. Είναι πανέτοιμοι να συγκρουστούν με τον οποιοδήποτε, και το εννοώ αυτό, με τον οποιοδήποτε για τα συμφέροντα της πατρίδας αλλά και τα συμφέροντα του κάθε πολίτη της χώρας μας. Και θα αφήσω και ένα μήνυμα προς όλους τους νέους, προς όλον τον κόσμο, ότι πραγματικά ήρθε η ώρα να πορευτούμε όλοι, να γίνουμε ενεργοί πολίτες και να αφήσουμε ένα μήνυμα προς όλη την κοινωνία, προς όλων των ανθρώπων πολιτικών κατεστημένων που σήμερα ταλανίζει αυτήν τη χώρα. Και θα κλείσω με ένα απόφθεγμα. Με μία σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό, αλλά με την ψήφο σου μπορεί να σκοτώσεις και να διαλύσεις το ίδιο σου το μέλλον. Είμαστε εδώ για να ανοίξουμε το μέλλον με αυτά τα νέα παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Πολύ δυναμικός πρέπει να πω ο κύριος.